Καλησπέρα κύριε Βαμόπουλε. Καλησπέρα, χαρά μου που είμαι κοντά σας. Και εμείς χαρά μας που σας φιλοξενούμε εδώ. Είστε στην Αθήνα για την γιορτή της Ευρώπης. Σήμερα έχουμε και μια μεγάλη εκδήλωση στο ΖΑΠ. Εσείς όμως επιστρέφετε στα πάτρια εδάφη. Πολιτικά τουλάχιστον, στο έτσι. Καταφύγιο των παιδικών σας χρόνων, όπως έχετε γράψει. Και έτσι είναι. Εδώ βρέθηκα και για ένα λόγο. Είχα την κεντρική ομιλία μου προς τους ηλίους της Αθήνας ή προς τους Αθηναίους της Ηλίας. Πράγματι, πήρα αυτή την απόφαση, εξέπληξε πολλούς. Αν νομίζω ότι σε μια δημόσια διαδρομή, ένας ακόμα κύκλος προσφοράς στη γενέτειρα των γονιών σου είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι θα αντισύμε χρήσιμο στις Ηλίες, ένας πανέμορφος τόπος, με φοβερά συγκριτικά πλεονεκτήματα, που δυστυχώς όμως έχει μείνει στο περιθώριο της ανάπτυξης και είναι από το, έχει τους χαμηλότερους δείκτες. Έτσι, ένας νομός με πολλές αναξιοποιητές δυνατότητες. Και είδα ανάμεσα στα όσα έχετε πει ότι θα δώσετε προτεραιότητα στην τουριστική ανάπτυξη της. Για την τουριστική. Mm-hmm. Είναι οι βασικοί τομείς. Η πρωτογενής παραγωγή, ο αγροτικός τομέας. Μόνο η Ηλία μπορεί να είναι η Φλόριδα, να σας το πω, της Ελλάδος. Mm-hmm. Τεράστιες δυνατότητες, με ανεξάντλητες πηγές, νερά και τέτοια. Και η τουριστική ανάπτυξη, που σωστά επισημάνατε, που πρέπει να είναι στις προτεραιότητες, διότι είναι από τα ομορφότερα σημεία της χώρας. Συνδυάζεται και περιβάλλον και πολιτισμό, με την Ολυμπία. Έτσι. Ένα ισχυρό brand name παγκόσμιας ακτινοβολίας. Γιατί έχει μείνει πίσω τουριστικά η ΛΕΚ? Θα ξεκινήσω από το τουριστικό κομμάτι, γιατί είναι, υποτίθεται, και αυτό το οποίο ως χώρα τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε όσο το δυνατόν να αναπτύξουμε. Γιατί έχει μείνει πίσω? Η Ηλία έμεινε, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, mm-hmm. έξω από την στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης. Ανεπτύξαν συγκεκριμένες περιοχές και αυτό το απαράμιλο φυσικό περιβάλλον, το γνωρίζετε εξάλλου, δεν εντάχθηκε ποτέ στους κεντρικούς σχεδιασμούς. Καταρχήν mm-hmm. δεν είχε δρόμο. Ξέρετε, μέχρι πρόσφατα από την Κόρινθο στην Πάτρα. Ναι. Θα το πω έτσι πολύ απλά, γεμάτος δρόμος από εικονοστάσια δεξιά και αριστερά. Τους χειρότερους δρόμους της χώρας. Έληξε αυτό το πρόβλημα και τώρα είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του δρόμου πύργου Πατρών. Mm-hmm. Πρόσφατα είπαμε ότι αυτός ο δρόμος πρέπει να φτάσει και μέχρι την Καλαμάτα. Έτσι ώστε να αλλάξει η γεωγραφία της Πελοποννήσου mm-hmm. και μέσα και από το οδικό δίκτυο και βεβαίως τη δημιουργία φιλικού και φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος να ανταποκριθεί ο επενδυτής για να κατασκευαστούν εκεί μονάδες. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν 2-3 πολύ καλά ξενοδοχεία, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι της Ηλίας mm-hmm. έχει μείνει εκτός τουριστικής ανάπτυξης. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Βέβαια, προϋπόθεση είναι να απαλλαγούμε από κάποιες παθογένειες που έχει η ελληνική περιφέρεια. Και θα το πω γιατί πρέπει να είμαι ειλικρίνεια, το έλεγα και χθες το βράδυ, να απαλλαγεί ο τόπος από τον άκρατο τοπικισμό, τον εγωισμό και τον μικροκομματισμό. Και τον ανταγωνισμό πολλές φορές της μιας πόλης με την άλλη, της μιας περιοχής με την άλλη, που τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Συμβαίνει κάτι πιο εύκολα λύνει στο Κυπριακό παρά τον πόλεμο ανάμεσα στον πύργο και την Αμαλιάδα. Είναι φοβερό αυτό που σημαίνει. Όχι μόνο στην. Πύργο εναντίον Αμαλιάδας και το ανάποδο. Ό,τι γίνεται πρέπει να γίνεται στα δύο. Ο χώρος είναι ενιαίος, mm-hmm. οι άνθρωποι είναι πολύ ωραίοι, πολύ δημιουργικοί. Χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί τους και το κυριότερο που μοιραζόμαστε τους ίδιους προβληματισμούς για το μέλλον αυτού του πανέμορφου πράγματι τόπου. Μιλήσατε και για το γεωργικό κομμάτι, την αγροτική παραγωγή και υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα, κύριε Αβραμόπουλε, και από την κυβέρνηση για το γεγονός ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος παραγωγής, τα λιπάσματα, οι πρώτες ύλες, το πετρέλαιο, η ενέργεια. Είναι πολύ δύσκολο για τους παραγωγούς πλέον να κάνουν τη δουλειά τους. Και γι' αυτό το λόγο. Πρέπει να σας πω μετά τις επαφές που είχα και κάτω, έχω μεταφέρει στην Αθήνα συγκεκριμένα μηνύματα να δοθεί η προσοχή που αναλογεί στον mm-hmm. πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν τομείς, όπως το λέω, η παραγωγή της φράουλας που κάνουν φοβερή δουλειά. 200 εκατομμύρια τζίρος, δηλαδή μεγάλη συμμετοχή στο ΑΕΠ της χώρας. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι όμως περνάνε δύσκολες στιγμές. Διότι η αγροτική πολιτική πρέπει να συντεριάσει με την ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, την οποία εμέσως είχα παρακολουθήσει με την προγενέστερη ιδιότητά μου του Επιτρόπου mm-hmm. και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Οι Έλληνες αγρότες πρέπει να είναι υπερήφανοι για αυτό που κάνουν και εμείς να τους κρατάμε στη γη τους, δίνοντας τα απαραίτητα εφόδια. Είπατε κάτι πρώτερα. Ξέρετε ότι φέτος μπορεί να έχουμε λιγότερη παραγωγή στο συγκεκριμένο τομέα που σας είπα, γιατί δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. 40% κάτω η παραγωγή της φράουλας. Mm-hmm. Τα συζητήσαμε μαζί τους. Και βεβαίως με το Υπουργείο Μετανάστευσης είπαμε να συνάψουμε συμφωνίες ώστε να έρθει εργατικό δυναμικό από εκείνες τις χώρες που εξαγάγουν εργατικό δυναμικό για ένα χρονικό διάστημα σύντομο. Βέβαια εδώ πρέπει να γίνει κάτι, να χτυπηθεί η γραφειοκρατία. Έρχονται δηλαδή από το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, ας πούμε, και εδώ δεν τους δίνουν αμέσως τα χαρτιά για να νομιμοποιήσουν την παρουσία τους. Και τι κάνουν λοιπόν αυτοί, φεύγουν και πάνε στην Ιταλία. Εμείς ανοίγουμε την πόρτα της Σέγγεν. Και αυτοί πηγαίνουν αλλού. Θέλω να πω, είναι πολλά που πρέπει να αλλάξουν και βέβαια να διευκολυνθούν οι αγρότες, κυρίως στις υποχρεώσεις τους απέναντι στη ΔΕΗ,
διότι έτσι και κλείσουν οι κάνολες και τεμποδίζονται τα χωράφια τους, γιατί οφείλουν στην ΔΕΗ, δεν ζητούν να τους τα χαρίσουν. Ζητούν διευκολύνσεις. Είναι ένα μήνυμα που περνάει προς την κυβέρνηση και θέλω να πιστεύω ότι η επόμενη των εκλογών, όποια και είναι κυβέρνηση, θα σκύψει με πολύ ενδιαφέρον και φροντίδα στον αγροτικό τομέα. Καλά κάνετε και τα λέτε και το μήνυμα ξεκάθαρο νομίζω να ακούει και η κυβέρνηση, γιατί η γραφειοκρατία και τα ζητήματα τα οποία θέσατε απασχολούν όχι μόνο τους κατοίκους της Ηλίας αλλά ολόκληρης της χώρας. Εγώ να ευχηθώ μια καλή προσωπική μάχη, προσωπική επιτυχία, κύριε Ραμόπουλε. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.